Αυτοδιοικητικές εκλογές 2023, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση και θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Σάβα Σαπαλίδη, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας με τον συνδυασμό του Γιώργου Αμανατίδη και πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Φλόρινας. Καλησπέρα σας, κύριε Σαπαλίδη. Καλησπέρα, κύριε Βακατζά, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Σας έχουμε συνδύσει, σας φιλοξενούμε ως πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Φλόρινας. Σήμερα όμως, επειδή είμαστε στην τελική ευθεία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, είστε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στην ΠΕ Φλόρινας με τον Γιώργο Αμανατίδη. Επιστρέφετε και πάλι στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου φυτεύσατε από το 2014 στο 2019 ως περιφερειακός σύμβουλος και τα τελευταία 2,5 χρόνια ως επικεφαλής παράταξης στο Περιφερειακό Σύμβουλο. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση να συμμετέχετε στις επερχόμενες εκλογές? Πείτε μας και για δύο λόγια για τον εαυτό σας και την επιλογή να πορευτείτε αυτή τη φορά με τον Γιώργο Αμανατίδη. Όπως είπατε, κύριε Βακατσά, από το 2014 μέχρι το 2019 θήτευσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πρόσφερα, νομίζω, αρκετά πράγματα. Μετά μεσολάβησε ένα διάστημα όπου ασχολήθηκα με το επιμελητήριο και επανέρχομαι στον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση, γιατί πιστεύω ότι ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκηση έχει πολλά να δώσει. Το επιμελητήριο είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο, γνωμοδοτεί και λέει τη γνώμη του. Η περιφέρεια μπορεί και επηρεάζει τα γεγονότα και τις καταστάσεις σε μια εποχή όπου κυριαρχεί η απολιγνητοποίηση και η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Έχουμε την ευκαιρία, αν θέλετε, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας αλλά και ανάπτυξη στην περιοχή και παράλληλα έχουμε και αποστολή να πετύχουμε. Μονόδρομος, λοιπόν, η επιτυχία του Περιφερειακού Συμβουλίου και πρέπει όλοι οι περιφερειακοί συμβουλίοι, είτε αντιπολίτευση είτε συμπολίτευση, να είναι εναρμονισμένοι με τα νέα μοντέλα που διαμορφώνται στην περιοχή και να δώσουν προστιθέμενη αξία σε αυτό. Εγώ το ρωτάω γιατί πώς και δεν επιλέξατε να έρθετε στο πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, στο Δήμο, παρότι είχατε πολλές προτάσεις και πορεύεστε αυτή τη φορά ως υποψήφιος στην περιφέρεια και πάλι επιστρέφετε με τον Γιώργο Αμανατίδη. Τι ήταν αυτή η επιλογή σας να πάτε και να έρθετε υποψήφιος με τον Γιώργο Αμανατίδη, κύριε Σαπαλίδη? Καταρχήν, να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα που βάλετε, γιατί δεν επέλεξε τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Είχα την εμπειρία από τον δεύτερο βαθμό και προτίμησα να επιλέξω το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Η επιλογή του Γιώργου Αμανατίδη είναι πάλι το διάστημα 14 με 19. Γνώρισα τον Γιώργο Αμανατίδη από την πλευρά της ΑΝΚΟ. Κάναμε τις προσπάθειες τότε για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Δημιουργήσαμε προθέσεις ανάπτυξης και ήταν έναν άνθρωπο ότι σε τεχνοκρατικό επίπεδο, σε επίπεδο προγραμμάτων, μπορεί να οργανώσει, να υλοποιήσει και να κατευθύνει μια κατάσταση. Έτσι διέκρινα αυτά τα χαρίσματα στον επικεφαλής μας, τον Γιώργο Αμανατίδη, και συμπορεύομαι μαζί του για να δώσουμε, όπως σας είπα, το συγκριτικό πλεονέκτημα στη Δυτική Μακεδονία. Ίσως είναι η μοναδική χρονική στιγμή με ένα μεγάλο ύψος κονδυλίου που πρέπει πραγματικά να φτάσει σε ανθρωποκεντρική ανάπτυξη, να δώσουμε θέσεις εργασίας και βασικά να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε να γυρίσουν οι συμπολίτες μας, οι οποίοι αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν, όχι μόνο αυτοί αλλά και πολύ περισσότεροι, γιατί μπορεί πραγματικά η Δυτική Μακεδονία, αν οργανώσει τις υποδομές της, αν πάει την κατεύθυνση εκεί που πρέπει σε επίπεδα ανταγωνισμού και καινοτομίας, με τα νέα δεδομένα, λοιπόν, που θα διαμορφωθούν, θα μπορέσει να δώσει έτσι προστιθέμενη αξία και στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Ωραία. Τώρα να αναφερθούμε λίγο. Βάλατε τη σφραγίδα σας τα τελευταία χρόνια στη Φλόρινα, στην επιχειρηματικότητα, ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου σε όλο το νομό της Φλόρινας, στο Αμύρο, στη Φλόρινα, στις Πρέσπες. Να πούμε έτσι 5 πράγματα που έχετε κάνει, ένα απολογισμό και ίσως όλα αυτά τα μεταφέρετε στην πορεία εφόσον εκλεγείτε και στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο πράγμα που ήταν και, ήταν και είναι για μένα σκοπός και αυτός σκοπός και όραμα είναι η εξωστρέφεια. Είναι αδιανόητο και το είδατε και τελευταία με το συνέδριο το αναπτυξιακό που κάναμε, ο ρόλος των επιμελητηρίων στη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Είναι, λοιπόν, το α και το ω να μπορούμε να διεισδύουμε σε ξένες αγορές, να δημιουργούμε συνθήκες ανάπτυξης. Στόχος, λοιπόν, ένας διασυνοριακός νομός, όπως είναι η Φλόρινα, με δύο φυσικά σύνορα, την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία, να οργανώσει τις υποδομές και να διεισδύσει τις αγορές αυτές. Δυτικά Βαλκάνια, για μας η Φλόρινα αποτελεί την πύλη. Την πύλη αυτών των Βαλκανίων και σημαίνει συγκριτικό πλεονέκτημα το να είσαι σε αυτή την περιοχή. Επίσης, το επιμελητήριο οργάνωσε, εκτός από την εξωστρέφεια, συνέδρια
γαστρονομία, τουρισμό, είναι θέματα τα οποία πρέπει να μας να απασχολήσουν και το Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε συγκριτικό πλεονέκτημα όλα αυτά. Βασικά όμως υπολείπονται το συνδρομικό δίκτυο από Θεσσαλονίκη μέχρι και την Βόρεια Μακεδονία, αλλά για μας δεν σταματάει εκεί, πρέπει να πάει μέχρι τη Ρωσία, διαμετακομιστικά κέντρα στην περιοχή. Η περιοχή της βιομηχανικής περιοχής Φλωρίνας έχει μια τέτοια υποδομή. Έχει τα διαμετακομιστικά κέντρα Δυτικής Μακεδονίας, χωρίς διαμετακομιστικά κέντρα, κύριε Βακρατσά, χωρίς αυτό το σημείο αναφοράς, όπου θα μπορούν να αποθηκεύονται και από εκεί να προωθούνται τα προϊόντα σε όλη την Ευρώπη, δεν θα μπορέσουμε να πιάσουμε το στόχο μας. Η περιοχή της Φλωρίνας έχει αυτό το πλεονέκτημα. Έχουμε λοιπόν τα σύνορά μας, ιδιαίτερα από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας, όπου τα προϊόντα μας μπορούν να φτάσουν μέχρι και τη Ρωσία. Το Επιμελητήριο λοιπόν το 2017 έκανε ένα συνέδριο, κάλεσε όλους τους τελωνιακούς σταθμούς, την πολιτιακή ηγεσία, τους θεσμικούς τοπικούς άρχοντες, για να αναδείξουμε εκείνη τα δύσκολα χρόνια την Φλώρινα ως ένα σημείο αναφοράς διαμετακομιστικών κέντρων. Αυτό που αναδείχθηκε ήταν ότι η περιοχή έχει το τονάζ, έχει τη δυναμική, αλλά μπορεί να πάρει και από τις γειτονικές περιοχές, όπως είναι η Σκίδρα, η Άρνησα, να πάρει αγροτικά προϊόντα για να τα μετακινήσει. Στόχος λοιπόν είναι η οργάνωση των υποδομών σε κάθε της άξονας με την Εγνατία, η σύνδεση του κάθε του άξονα, συνδρομικό δίκτυο, γιατί χωρίς αυτά δεν θα μπορέσουμε να μπούμε μπροστά και να επανεκκινήσουμε την οικονομία. Ένα άλλο θέμα όμως που θέλω να αναδείξω είναι η περιφερειακή ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Φλωρίνας. Πηγαίνοντας στα χωριά μας, βλέπουμε την απομόνωση. Γιατί κάνετε σήμερα περιοδίες, επισκέπτεστε, μιλάτε με τους πολίτες, το κάνατε και το 2014. Τι σας λένε? Τι αφουγκράζεστε δηλαδή? Ακριβώς. Και σας λένε οι πολίτες? Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πούμε. Είναι μια καταγραφή, όχι τώρα με το συνδυασμό, αλλά και συνεχόμενο, όπως πηγαίνουμε σε χωριά και κεφαλοχώρια, όπως είναι το Αμοχώρι, όπως είναι ο Αιτός, όπως είναι το Επιμελητήριο, πήγαινε και προσπαθούσε να κινήσει είτε τα προστατευόμενα ονομασία προέλευσης, τα φασόλια στην Πρέσπα, την πιπεριά που δυστυχώς χάθηκε, το ΠΟΠ. Προσπάθησε να κινήσει από το 2017 τα ιδιότυπα παραδοσιακά προϊόντα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δώσουμε ελπίδα στην περιφέρεια. Είναι σημαντικό να πάμε στα χωριά μας, τα οποία σβήνουν, και σας το λέω σβήνουν γιατί είναι πολύ άσχημη εικόνα αυτή τη στιγμή της ερημοποίησης, και να κάνουμε κάτι άλλο, κύριε Βαγκατσά. Να ξεκινήσουμε μέσα από το ΣΔΑΜ μικρές πιλωτικές μονάδες μεταποίησης προϊόντων. Βάζοντας λοιπόν Δήμους και Επιμελητήριο μαζί, μπορούμε να δώσουμε μεταποίηση. Τι κάναμε λοιπόν στον Πολυπόταμο? Φράουλες. Μπορούμε να κάνουμε μικρές μονάδες γλυκών κουταλιού και να δώσουμε σε κάποιους συμπολίτες μας την δυνατότητα να εργαστούν και να αποτελέσει και ένα κίνητρο για τους επενδυτές η περιοχή, και να, όπως βλέπουμε τελευταία, η φράουλα ξαναμπαίνει στην παραγωγική δυναμική, στον αγροτικό τομέα, στην καλλιέργεια. Ξαναμπαίνει και έρχονται και επενδυτές. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο στο Αμοχώρι. Να δώσουμε πίστη και ελπίδα, και είναι εύκολο μέσα από το σχέδιο δίκαιης μετάβασης να μπούμε και να δημιουργήσουμε. Ή στον Αετό, όπως είπαμε, στις περιολογίες, που μας δείχνει το δρόμο του χωριού με 55 παρασκευές πιπεριάς. Το άλλοτε χωριό που καλλιεργούσε και μεταποιούσε πιπεριά. Πρέπει λοιπόν να οργανώσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη στην περιφέρεια, την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Είναι πολύ σημαντικό, αλλιώς στην επόμενη δεκαετία θα είναι πολύ αρνητικά τα νούμερα των ανθρώπων που θα έχουμε μεταναστεύσει. Ποιο είναι το όραμά σας τώρα? Θα έρθω σε δύο τελευταία ερωτήματα για την Περιφερειακή Ενότητα της Φλώρινας. Τι σχεδιάζετε? Είναι εκλογή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο και είστε και βγήκε ο κύριος Αμανατίδης. Ποιο είναι το όραμά του Σάββατου Σαπαλίδη για τον νομό της Φλώρινας? Αφήνω το Επιμελητήριο, λέμε τώρα ως τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως είπα και πριν, η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι τα δύο φυσικά σύνορα που πρέπει να τα αξιοποιήσει. Το αμέσως επόμενο είναι οι λίμνες, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ δυναμικό τουριστικό περιβάλλον. Εθνική Δημή, οι βιότοποι είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που πρέπει η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας να τα αξιοποιήσει, να δικτυώσει και να προωθήσει, αν θέλετε, στις αγορές με τουριστικά πακέτα. Δεύτερο είναι το όραμά μου είναι να συνδεθεί άμεσα ο κάθετος άξονος και η λειτουργία των τρένων, τα οποία θα πηγαίνουν και θα προωθούν τη Φλώρινα με διαμετακομιστικά κέντρα και θα πηγαίνουν μέχρι και την Βόρεια Ευρώπη. Μάλιστα. Επίσης,
Η Φλόρινα έχει έναν πλούτο μεγάλο και το βλέπουμε. Είναι τα ηνοποιεία μας, τα κρασιά μας, τα τοπικά μας προϊόντα. Και το βλέπουμε αυτό, κύριε Βαγκρατζάκη, στο επιμελητήριο, όπου αυτοί που μεταποιούσαν προϊόντα δεν είχαν κανένα πρόβλημα την περίοδο της ύφεσης της χώρας. Λοιπόν, η περιοχή πρέπει να αποτελέσει έναν αγροδιατροφικό προορισμό, ο οποίος θα προωθεί, θα αποθηκεύει με διαμετοκομιστικό κέντρο και θα προωθεί όλα τα προϊόντα στην Βόρεια Ευρώπη, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Τώρα, κύριε Σαμαλίδη, κλείνοντας, να στείλετε το μήνυμά σας στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, γιατί να σας ψηφίσουν στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Τι είναι αυτό το καινούριο που θα φέρει ο Σάββας ο Σαμαλίδης με μια εμπειρία και στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και φυσικά στο επιμελητήριο, στην Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών ως πρόεδρος, και γιατί η επιλογή των πολιτών εκτός από τον Σάββατο Σαμαλίδη να είναι και ως υποψήφιος περιφερειάρχης ο Γιώργος Αμανατίδης και όχι κάποιος άλλος. Ο Νίνου, ο κύριος Κασαπίδης, η κυρία Ζεμπιλάδου, ο κύριος Πράσους ή ο κύριος Στολτίδης. Με το χέρι στην καρδιά να απευθυνθείτε στους πολίτες που σας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Θα σας μιλήσω ειλικρινά, κύριε Βαγκρατζά, όπως μια ζωή έτσι έχω μάθει να μιλάω. Αγώνες, αγώνες, αγώνες. Συνεχόμενοι αγώνες για ένα καλύτερο μέλλον των επαγγελματιών, των βιτυχνών, των εμπόρων αλλά και των κατοίκων από οποιοδήποτε μεταρρύζει βρέθηκα, των κατοίκων αυτής της περιοχής. Αγαπάμε τον τόπο μας και θέλουμε να πάει μπροστά. Πριν από ένα μήνα η μικρή μου κόρη μου είπε, η οποία πάει Δευτέρα γυμνασίου τώρα, μπαμπά, και εγώ δεν θα μείνω σε αυτή την πόλη. Μες. Ταράχτηκα. Και σας προβλημάτισε. Ταράχτηκα, λοιπόν. Αυτό είναι πολύ κακό, να έχουμε πλέον και τα μικρά παιδιά να σκέφτονται να φύγουν. Το όραμά μου είναι η περιοχή να αποτελέσει διαμετακομιστικό κέντρο, να αποτελέσει σημείο αναφοράς, να αποτελέσει πύλη των Δυτικών Βαλκανίων, γιατί μπορεί, έχει τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις. Γι' αυτό και είπα από την αρχή, είναι ιστορική η στιγμή που ζούμε και όλοι όσοι ασχολούνται, δεν περισσεύγει κανείς, κύριε Βαγκρατζά, δεν περισσεύγει κανείς, όλοι όσοι ασχολούνται. Είτε εκλεγούν είτε δεν εκλεγούν, πρέπει να βάλουν πλάτη και έχουμε υποχρέωση να πάμε τη Δυτική Μακεδονία αλλά και την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας πολύ μπροστά. Να καλέσουμε τους συνανθρώπους μας και εμένα. Μετανάστευσαν πολύ δικοί μου άνθρωποι. Mm-hmm. Να καλέσουμε τους δικούς μας ανθρώπους που φύγανε να γυρίσουν πίσω, αλλά να καλέσουμε και άλλους ανθρώπους, γιατί έχουμε και τις δυναμικές καλλιέργειες όπου θέλουμε κόσμο να καλλιεργήσει και να μεταποιήσει και τα νέα δεδομένα που σχεδιάζουμε στην περιοχή. Τα σημεία αναφορές, το αέριο καύσιμο, το υδρογόνο, οτιδήποτε άλλο θα εφαρμόσουμε σαν νέα δεδομένα στην περιοχή, την καινοτομία, να τα κάνουμε πράξη, συγκριτικό πλεονέκτημα για να μπορέσουμε να δώσουμε θέσεις εργασίας. Δεν σας το κρύβω ότι πολλοί επενδυτές έχουν έρθει και στο επιμελητήριο και μιλάμε για επενδύσεις οι οποίες θέλουν έναν στρατηγικό σχεδιασμό, τον οποίο θα μπορέσουμε να κάνουμε δίνοντας ανθρωποκεντρική ανάπτυξη. Ταιριάζω λοιπόν στον Γιώργο Αμανατίδη, ταιριάζουν οι ιδέες μου, οι απόψεις μου, όπως και όλα αυτά τα χρόνια μιλάμε. Είχαμε την ευκαιρία, όπως είπα, από το 2014 μέχρι το 2019 να είμαστε πολύ κοντά. Συνεχίσαμε το επόμενο διάστημα να κρατάμε την επαφή και πιστεύω ότι ο Γιώργος Αμανατίδης κινείται στο ίδιο μήκος και πλάτος όπως κινούμε και εγώ, για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά τη Δυτική Μακεδονία, για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Είναι κάτι το οποίο το οφείλουμε στα παιδιά μας, όπως σας είπα, σε εμάς τους ίδιους, αλλά και στις επόμενες γενιές που θα έρθουν. Μπορούμε να το κάνουμε. Ναι, μπορούμε. Ωραία. Καλή επιτυχία να σας ευχηθώ σε αυτή την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Με ευχές να πάνε όλα καλά, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία. Οι εκλογές τελειώνουν κάποτε. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Δεν περισσεύει κανείς. Οι εντάσεις καλό είναι να μην υπάρχουν το διάστημα αυτό. Ο στόχος είναι ένας, να κερδίσει το στοίχημα η Δυτική Μακεδονία. Και αυτό, κύριε Βαγκρατζά, θα κάνω και γι' αυτόν τον λόγο κατεβαίνω. Πρέπει να μείνουμε στον τόπο μας, πρέπει να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ανάπτυξης, πρέπει να δώσουμε θέσεις εργασίας. Αυτό το στοίχημα πρέπει να κερδιθεί. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, κύριε Σαμαλίδη. Καλή συνέχεια.